Πάμε τώρα, όπως ήδη προανήγγειλα, να καλωσορίσουμε τον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Θόδωρο Καράογλου, που είναι μαζί μας μέσω Skype, γιατί έχουμε προϋπολογισμό. Κύριε Καράογλου, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που βρήκατε το χρόνο να συνομιλήσουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Τσόρμπα. Ειλικρινά χαίρομαι που μας δίνει τη δυνατότητα να τα πούμε. Ο προϋπολογισμός τέλειωσε χθες. Χθες το βράδυ το ψηφίσαμε. Πήρε 158 ψήφους και η ευχάριστη έκπληξη είναι ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ επιτέλους ψήφισε τις αμυντικές δαπάνες, οπότε εκεί υπήρξε, φάνηκε ότι υπάρχει μια ομοθυμία. Μου παίρνετε την ερώτηση, με αυτό ήθελα να ξεκινήσω, γιατί ναι, τρία σημεία έχουν μείνει, μάλλον έκαναν εντύπωση. Το ένα είναι των αμυντικών δαπανών, το άλλο είναι για τη ρύθμιση με τους μετανάστες, που θέλω τη γνώμη σας βεβαίως, και το τρίτο είναι τα μη κρατικά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό που είπατε, που συντάχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στις αμυντικές δαπάνες. Ο προϋπολογισμός λοιπόν. Στον προϋπολογισμό είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς, παρά το ότι ως αξιωματική αντιπολίτευση και πρώην κυβέρνηση του τόπου έπρεπε να είναι υπεύθυνη, να μην ψηφίζει ούτε καν τις αμυντικές δαπάνες. Κάτι που εμείς διαχρονικά το κάναμε πάντοτε, και όταν η κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και όταν παλαιότερα ήταν το ΠΑΣΟΚ. Γιατί θεωρούμε ότι οι αμυντικές δαπάνες καλύπτουν όλο τον ελληνικό λαό, απευθύνονται στο έθνος και βεβαίως πρέπει να έχουν ομόθυμη, αν είναι δυνατόν, στήριξη. Φαίνεται ο κύριος Κασελάκης πέρασε την γραμμή του. Ίσως και ο κύριος Αποστολάκης, τον άπαρχο της πρώην αρχηγός ΓΕΤΑ, συνέβαλε σε αυτό. Και για μας ήταν κάτι ευχάριστο. Εν πάση περιπτώσει, γιατί θίξατε αρκετά θέματα που είναι πολύ σοβαρά, να πω κλείνοντας ότι σε σχέση με τον προϋπολογισμό το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο, 158 υπέρ 142 κατά. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ο προϋπολογισμός του 2024 είναι ένας προϋπολογισμός που είναι αισιόδοξος. Αλλά δεν είναι, για να θυμηθούμε την έκφραση ενός παλιού μεγάλου πολιτικού του Μακαρίτη, του Ανδρέα Παπανδρέου, προϋπολογισμός που να μην έχει βάση, να είναι εθεροβάμων δηλαδή. Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος βασίζεται σε πραγματικούς αριθμούς, σε πραγματικά στοιχεία, γιατί και το 2023 χρονιά που κλείνει σε λίγο είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά για την ελληνική οικονομία, την μακροοικονομία, τα δημοσιονομικά μεγέθη του κράτους. Διάβασα νωρίτερα από το Economist ότι είμαστε στην πρώτη θέση και μάλιστα με διθυραμβικά σχόλια και ανάλυση. Αυτό είναι πραγματικότητα και έχουμε πολύ θετικά μεγέθη σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό για το 2023 που εκτελείται και ολοκληρώνεται σε λίγο. Για παράδειγμα, αναφέρω, μειώθηκε δραστικά το δημόσιο χρέος. Το δημόσιο χρέος είναι γύρω στο 160%. Μειώθηκε δραστικά η ανεργία. Η ανεργία πλησιάζει το 10%. Πάμε δηλαδή σε επίπεδα 2009 και πριν την κρίση. Είχαμε τις αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων. Και είναι πολύ σημαντικό. Αλλά με βάση αυτά τα δεδομένα, με βάση τη θετική πορεία των εσόδων, για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους είχαμε υπέρβαση των εσόδων κατά 9,1% και μάλιστα χωρίς να επιβληθεί νέα φορολογία. Αντίθετα με μείωση φόρων. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται στη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας. Ανέβηκε ο τζίρος, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας δηλαδή. Δεύτερον, είχαμε αυξημένο τουριστικό συνάλλαγμα. Το 2023 θα κλείσει σαν μια νέα ιστορική χρονιά ρεκόρ στον τουρισμό και κυρίως τα έσοδα. 18 δις εισήλθαν στην ελληνική οικονομία το πρώτο 9μηνο του 2023. Και επίσης είχαμε εκτεταμένη χρήση των πιστωτικών καρτών, κάτι που είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό δίνει τη δυνατότητα στο φορολογικό μηχανισμό να εντοπίσει. Βέβαια, τα κύριε Καράογλου, σας ακούνε τώρα οι φίλοι εδώ, οι τηλεθεατές, και λένε τι ωραία είναι τα νούμερα. Δεν νομίζω ότι κανένας τα αμφισβητεί. Για την ανεργία είχαμε και μια εκδήλωση με τη ΔΥΠΑ χθες. Πραγματικά έτσι έχει μειωθεί η ανεργία. Αλλά σκέφτεται ο κόσμος. Καλά τα νούμερα, ευημερούν τα νούμερα. Εμείς που είμαστε και πιο παλιοί, κύριε Καράογλου, θυμόμασταν όταν δεν ευημερούσαν τα νούμερα, αλλά ευημερούσαν οι πολίτες, δηλαδή ζούσαν πολύ καλύτερα. Τώρα έχουμε στην εποχή έρθει που ευημερούν τα νούμερα ή δείχνουν έτσι ανάπτυξη και έχουν θετική τάση, ανωδική τάση, αλλά στην καθημερινότητα με την ακρίβεια και με όλα αυτά που συμβαίνουν, ο κόσμος σκέφτεται πώς θα κάνει γιορτές. Είναι αλήθεια, κυρία Τσόρμπα, ότι αν δεν είχαμε το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, θα έλεγα ότι έχουν αμβληθεί πολύ όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο παλεύουμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν λέω ότι ό,τι κάνουμε είναι τέλειο και ότι δεν έχουν γίνει και λάθη, παραλήψη και καθυστερήσει σε κάποιους τομείς. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι η κυβέρνηση κινείται σε δύο κατευθύνσεις με ένα οργανωμένο σχέδιο. Δεν γίνεται κάτι στην τύχη. Δηλαδή, από τη μια πλευρά προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα εισοδήματα, τα σίγουρα χρήματα που παίρνουν οι Έλληνες πολίτες, είτε είναι συνταξιούχοι,
δόθηκε 8% αύξηση το 2023, θα δοθεί 3,1% το 2024. Είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Μετά από 14 χρόνια, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν περίπου 10% αύξηση, δηλαδή 1.476 ευρώ θα είναι η μέση ετήσια αύξηση, άρα στην ουσία ένας ακόμη μισθός. Και καλωσορίζουμε και αυτό το 20% στις αποζημιώσεις των εφημεριών στο ΕΣΥ, έτσι. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε το μεγάλο πρόβλημα ότι οι γιατροί μας, λόγω του ότι τα χρήματα τα οποία πραγματικά παίρνουν είναι λίγα χρήματα και υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες τους δίνουν πολύ περισσότερα, είναι πάρα πολλοί από αυτούς οι οποίοι βγαίνουν στο εξωτερικό. Και το λέω και εκ πείρας γιατί έχω από τον πρώτο μου ξάδελφο ανήψια, τα οποία έχουν φύγει στην Ελβετία. Βέβαια, η μισθή εκεί είναι εντελώς διαφορετική και το κόστος ζωής θα μου πει είναι άλλο, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Τα χρήματα πάντοτε εκεί πέρα είναι πολύ καλύτερα και περισσεύουν. Εν πάση περιπτώσει, εκτός από την άνοδο του πραγματικού εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών, φροντίζουμε απ' την άλλη με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Φέτος μπήκαν για πρώτη φορά 12 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα σε κολοσσούς, σε μεγαθύρια εταιρείες. Μόλις προχθές σε μια τεράστια αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών που την ξέρουμε όλοι μας μπήκε πρόστιμο 2 εκατομμύρια. Πριν από 15 μέρες μπήκε ένα πρόστιμο σε μια άλλη αλυσίδα, σε μια πολυεθνική εταιρεία απορρυπαντικών 1 εκατομμύριο. Ισχύει, άκουγα όμως το πρωί ότι δεν μπαίνουν πρόστιμα σε εταιρείες που αφορούν στα τρόφιμα. Δεν μπορεί και εκεί με τέτοια ακρίβεια να μην υπάρχει μεγάλο θέμα. Και το ρωτούσε η συνάδελφος στην Αθήνα, σε έναν υπουργό, στον κύριο Σκέρτσο νομίζω. Ναι, γίνονται συνεχώς έλεγχοι και θα συνεχίσουν να γίνονται. Αυτό που έχουμε αποδείξει είναι ότι εμείς δεν θα διστάσουμε να βάλουμε πρόστιμα σε όποιον εσχροκερδεί, σε όποιον αδικαιολόγητα ανεβάζει τις τιμές υπερβολικά, εκμεταλλευόμενος το γενικότερο πληθωριστικό πρόβλημα που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Και αισιοδοξούμε ότι με αυτόν τον τρόπο, με τον έλεγχο, αλλά και με τα διάφορα βοηθήματα τα οποία δίνουμε ως ελληνική κυβέρνηση, αλλά και απ' την άλλη με την άνοδο των πραγματικών εισοδημάτων των Ελλήνων πολιτών, πραγματικά θα είναι καλύτερο το 2024. Ναι. Πάμε τώρα, κύριε Καράγλου, σε αυτή την συζήτηση που μονοπολεί και το Twitter για το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, διαφοροποιήθηκε στο θέμα της τροπολογίας για τη χορήγηση νόμιμης άδειας διαμονής και εργασίας σε παράτυπους μετανάστες. Και μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης υπεραμείνθηκε του γεγονότος ότι θα πρέπει να ψηφίσετε όλοι και να υπάρξει ουσιαστικά κομματική πειθαρχία. Να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Τον κύριο Σαμαρά τον εκτιμούμε, τον τιμούμε, τον σεβόμαστε. Ήταν πρώην πρόεδρος παράταξης, ήταν πρώην πρωθυπουργός της χώρας και όλα αυτά δεν τα ξεχνάμε. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας που το 24 κλείνει για 50 χρόνια. Όμως δεν σημαίνει ότι οι απόψεις που εκφράζει όπου τις εκφράζει είναι απόψεις οι οποίες είναι σωστές ή που τέλος πάντων πρέπει να συμφωνούμε όλοι μαζί της. Για παράδειγμα, με τη συγκεκριμένη απόφαση, εκτιμώ ότι το σύνολο σχεδόν των συναδέλφων, είμαι βέβαιος μάλλον, θα φανεί αυτό στην αυριανή ονομαστική ψηφοφορία. Που θα... Αύριο είναι έτσι. Αύριο, ναι. 2 με 3. Αλλά απ' την άλλη και η κοινωνία, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα κόμματα τα οποία βάλαν θέμα για την ονομαστική ψηφοφορία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ, θα ψηφίσουν την τροπολογία αυτή. Γιατί? Γιατί πρώτα-πρώτα δεν νομιμοποιεί κανέναν λαθρομετανάστη. Τι κάνει? Δίνει μια ευκαιρία σε ανθρώπους οι οποίοι ούτως ή άλλως βρίσκονται στη χώρα και έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια να μπορούν να εργαστούν νόμιμα, κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι θα πρέπει να παρουσιαστούν στις αρχές έτσι ώστε να υπάρχει και ένα σχετικό έγγραφο, να ξέρουμε ποιοι είναι, πού βρίσκονται, να έχουν λευκό ποινικό μητρό και όλα τα σχετικά. Άρα θα υπάρχει ένας έλεγχος μεγαλύτερος. Δεύτερον, να ασφαλιστούν, κάτι που σημαίνει ότι θα εισφέρουν και στο ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδος που έχει ανάγκη. Τρίτον, θα λύσουν προβλήματα επιχειρήσεων ή αγροτόκτων, οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους. Είμαι από χωριό, έχω καθημερινά επαφή με κατοίκους της περιοχής μου, έτσι της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας. Υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους. Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους. Κύριε Καράγλου, εδώ τα λέμε κάθε μέρα όλα αυτά που λέτε, γιατί τα ζούμε και μας τα λένε και οι σύλλογοι και οι πρόεδροι αγροτικών συλλόγων, κτηνοτροφικών κλπ. Πάντως, επειδή έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ σήμερα για το θέμα, αυτό επίσης που λένε οι άνθρωποι είναι ότι δεν θα λυθεί το μεγάλο πρόβλημα που έχουν, γιατί υπάρχουν άπειρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που δεν είναι καθόλου εύκολο μέχρι στιγμής και ενώ έχουν γίνει προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσει να λυθεί το ζήτημα με τους παράτυπους ή νόμιμους μετανάστες, τέλος πάντων.
Έχετε δίκιο και εγώ το βλέπω αυτό ότι υπάρχουν αρκετά μεγάλες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτό κυρίως αφορά το κομμάτι αυτών οι οποίοι καλούνται. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουν τα αρμόδια Υπουργεία και το εξωτερικό και το προστασία του πολίτη και το μεταναστευτική πολιτική. Γιατί όταν εγώ έχω ένα αγρόκτημα, όταν έχω μια κτηνοτροφική μονάδα και ξέρω ότι ο Χίοψη, Αλβανός, Βούλγαρος, Βούλγαρος είναι ελεύθερος να μπει, γιατί είναι πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγγνώμη. Πακιστανός τέλος πάντων από μια άλλη χώρα. Είναι καλός, είναι εργατικός, είναι νοικοκύρης, είναι σοβαρός άνθρωπος, δεν είναι κλέφτης, δεν είναι επικίνδυνος κτλ. Τότε τον καλό. Έτσι. Εκεί λοιπόν υπάρχει καθυστέρηση. Αυτό όμως που η τροπολογία τώρα που θα συζητήσουμε σήμερα και αύριο θα ψηφιστεί, είναι μια τροπολογία η οποία δεν αφορά αυτούς. Αφορά αυτούς που βρίσκονται στην Ελλάδα. Και τους δίνουμε μια δυνατότητα πρώτον να νομιμοποιηθούν εφόσον έχουν εργασία, να συνεισφέρουν στο ασφαλιστικό σύστημα. Και βεβαίως δεν αποκτούν κανένα άλλο πλεονέκτημα, κανένα άλλο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους παράνομους ηλεκτρομετανάστες. Απλά έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν νόμιμα, να συνεισφέρουν στο ασφαλιστικό σύστημα, να νιώθουν και ήδη πιο ασφαλείς, γιατί θα ξέρουν ότι θα δουλεύουν και ότι έχουν μια ασφάλιση, αλλά κυρίως να βρουν οι επιχειρήσεις, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι που δεν μπορούν να βρουν. Άρα υποστηρίζετε πως είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δεν έχετε μέσα σας κάποιο διχασμό στο αν είναι για καλό ή για κακό. Όχι. Είμαι από αυτούς που αν πίστευα ότι υπάρχει οποιοδήποτε εθνικός κίνδυνος, αν πίστευα ότι με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιούμε παράνομους λαθρομετανάστες, θα ήμουν κάθετα αντίθετος. Πάντως όμως, είναι με αυτόν τον τρόπο συνεισφέρει, με αυτόν τον τρόπο συνεισφέρουν, θα συνεισφέρουν και αυτοί στην ελληνική οικονομία. Και μάλιστα άκουγα το πρωί κάπου, δεν θυμάμαι, σε ένα ραδιόφωνο νομίζω, που γινόταν ο εξής διάλογος και λέγανε ότι οι μετανάστες και οι παράνομοι και οι νόμιμοι σε όλες τις χώρες του κόσμου και αυτές που θαυμάζουμε στις ΗΠΑ, στη Γερμανία κτλ. Έχουν χτίσει και έχουν δυναμώσει τις τοπικές οικονομίες και έγινε το Ναι, βέβαια εδώ για μένα προκύπτει και ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό θέμα, το οποίο πολλές φορές το σχολιάζω μόνιμο εδώ στην εκπομπή και αφορά στο γιατί οι Έλληνες δεν πηγαίνουν, αυτοί που δεν έχουν δουλειά, που είναι άνεργοι, που δεν έχουν γνώσεις, που δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις δεξιότητες και τα καινούργια επαγγέλματα και όλα αυτά. Γιατί προτιμούν να ζουν με τα επιδόματα, γιατί με αυτά ζούνε, των 150, 200 και 300 ευρώ, και δεν πηγαίνουν να δουλέψουν οπουδήποτε. Έντιμα σας λέω ότι αν είχα θέμα θα πήγαινα να μαζέψω ελιές, θα ήτανε στο χωράφι, θα ήτανε να δεν ξέρω τι, λάχανα θα ήτανε, ό,τι και να ήταν, θα πήγαινα να δουλέψω. Θα το προτιμούσα από το να ζω με 150 ευρώ και με 200 επιδόματα. Καταρχήν δεν ζει κανείς με 150 ευρώ. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν τα επιδόματα έχουν τη δυνατότητα, η πλειοψηφία τους, δεν λέω ότι είναι όλοι, έχουν τη δυνατότητα να έχουν και άλλα εισοδήματα, τα οποία μπορούν να είναι μαύρα εισοδήματα. Για παράδειγμα, όλοι οι εργαζόμενοι στη χώρα σε διάφορες καταστάσεις, έτσι, είτε είναι Αλβανοί, είτε είναι Σκοπιανοί, είτε παλαιότερα ήταν Βούλγαροι από άλλες χώρες, τις περισσότερες φορές δουλεύουν και πληρώνονται μαύρα. Και λόγω του ότι είναι νόμιμα στη χώρα μας, έχουν εξασφαλίσει μετά από πολλά χρόνια την νόμιμη παραμονή τους, δικαιούνται όλα αυτά τα επιδόματα. Οι Ρωμά, οι συμπαθείς τάξη των Ρωμά, έτσι, που είναι Έλληνες πολίτες, οι περισσότεροι δουλεύουν μαύρα, έχουν μαύρα εισοδήματα και όμως είναι δικαιούχοι όλων των επιδομάτων. Αυτά είναι πραγματικότητες τις οποίες δεν πρέπει να κρύβουμε. Αλλά να πω και κάτι, ακόμη και τα νέα τα παιδιά, τα οποία φαίνεται ότι είναι άνεργα και δεν δέχονται να πάνε να δουλέψουν σε μια κτηνοτροφική μονάδα ή να μάσουν κάποιο καρπό, ας πούμε, από κάποιο προϊόν. Το κάνουν γιατί. Γιατί δουλεύουν και αυτά. Οι περισσότεροι δουλεύουν μαύρα. Αν κάνει κάποιος δηλαδή τρία μαύρα μεροκάματος σε ένα καφέ μπαρ και πάρει ξέρω 150 ευρουλάκια την εβδομάδα, αυτόματα βγάζει το εισόδημά του. Ναι. Και άρα μήπως κάτι πρέπει να γίνει προς την κατεύθυνση των Ελλήνων για μια άλλου είδους κινητροδότηση για να μπορέσουν να εργαστούν Έλληνες. Γιατί θα ήταν πολύ μικρότερο το ποσοστό της ανεργίας αν σε όλες αυτές τις δουλειές είχαμε καταρχάς Έλληνες. Καλός ή κακός, οι Έλληνες δεν πρόκειται να πάνε να δουλέψουν εύκολα στους στάβλους ή να πάνε στα χωράφια. Είναι μια νοοτροπία η οποία έχει περάσει. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε αυτούς οι οποίοι θα μπορούν να δουλέψουν, θα κάνουν αυτές τις δουλειές. Συναντώ ανθρώπους οι οποίοι είναι δημιουργικοί, κτηνοτρόφοι οι οποίοι έχουν καλές μονάδες έτσι, με πολλά ζώα που παράγουν γάλα, κάνουν άλλα προϊόντα και μου λένε ότι έχουν φτάσει μέχρι και την Ινδία. Έχουν φέρει από την Ινδία εργαζόμενοι. Ναι, το ξέρω κι εγώ. Δεν μπορούν να βρουν. Και μάλιστα λένε ότι οι Ινδοί, γιατί ξέρετε, είναι η Ρόζο και η Αγελάδα, όλα αυτά, την σέβονται, την καθαρίζουν, την προσέχουν, οι νοικοκύριδες, έρχονται από το χρονικό διάστημα που μπορούν να μείνουν εδώ, μεταγυρίζουν στην οικογένειά τους.
τέτοιους εργαζόμενους τους έχουμε ανάγκη. Ναι. Τώρα κύριε Καράογλου, επειδή δεν έχουμε χρόνο, πάμε λίγο στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ήθελα λίγο την τοποθέτησή σας. Βέβαια το σκυλάκι που ακούμε μάλλον θέλει να το πάτε βόλτα, γιατί βλέπω ότι δυσανασχετεί. Ξέρετε, όταν μεγαλώνουν τα παιδιά και αδειάζει το σπίτι, μετά με τα σκυλάκια έτσι το γεμίζουν. Μια χαρά. Και είναι η Άρια η μας, η οποία τώρα έχει... Δεν ξέρω γιατί, έτσι, μάλλον θέλει την καλό. Δεν της δίνετε προσοχή τώρα, είστε αλλού γι' αυτό. Γι' αυτό. Έχει θυμώσει. Λοιπόν, η δυνατότητα να ιδρυθούν μη κρατικά πανεπιστήμια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί? Γιατί βλέπουμε τα παιδιά μας να αναγκάζονται είτε για προπτυχιακές σπουδές αν δεν μπουν στη σχολή που θέλουν, είτε για μεταπτυχιακές σπουδές να φεύγουν στο εξωτερικό σε άλλες χώρες, έτσι, και να χάνουμε και τα παιδιά μας, γιατί για παράδειγμα λέω, η κόρη μου αφού τέλειωσε ελληνικό πανεπιστήμιο πήγε στο Λονδίνο για μεταπτυχιακές σπουδές. Έχει μείνει εκεί πέρα. Έχει βρει δουλειά με πολύ καλή αμοιβή και δεν έχει γυρίσει. Και λέει ότι θα γυρίσει σε κάποια φάση, αλλά ξέρετε, μετά έρχεται η οικογένεια, έρχονται και διάφορα πράγματα. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν. Έχουμε φτάσει στο σημείο από χώρες, από αδέλφια μας, όπως ήταν η Κύπρος, που δεν είχε καθόλου πανεπιστήμια. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή έχει 2 κρατικά και 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είχα μια σειρά από φίλους Κύπριους συμφοιτητές, οι οποίοι τώρα, κανείς Κύπριος πλέον δεν έρχεται εδώ, είναι το αντίστοιχο. Παιδιά από εδώ, από τον ελλαδικό χώρο, να πηγαίνουν στην Κύπρο για σπουδές. Και πολύ καλά πανεπιστήμια, πρέπει να πω. Ακριβώς. Ή επίσης στη Βουλγαρία. Ένα σωρό παιδιά δικά μας πηγαίνουν στη Βουλγαρία. Εκτιμάται ότι είναι γύρω στις 20.000 στη Βουλγαρία και καμιά 30.000 στην Κύπρο. Χώρια τις άλλες χώρες, τις πιο ακριβές, τις βόρειες, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αγγλία κτλ. Άρα λοιπόν το να ιδρυθούν μη κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία με βάση και το Σύνταγμα που δεν θα το αλλοιώνουν, δεν θα γίνεται κάποια παραβίαση του άρθρου 16 του Συντάγματος, τα οποία θα είναι παραρτήματα άλλων γνωστών καταξιωμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Θεωρώ ότι θα είναι προς όφελος και της ελληνικής κοινωνίας, γιατί δεν θα φύγουν τα παιδιά του κόσμου να πάνε στο εξωτερικό μια που να σπουδάσουν εδώ όσο θέλουν να σπουδάσουν, αλλά και απ' την άλλη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν θα χάνεται πολύτιμο συνάλλαγμα. Αντίθετα, μπορεί να προσελκύσουμε και φοιτητές από άλλες χώρες για να έρθουν να παρακολουθήσουν εδώ και να παρακολουθήσουν τη σχολή που θέλουν σε μια χώρα που ενδεχόμενα θαυμάζουν, αγαπούν κτλ. Όπως είναι η Ελλάδα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Καράογλου, θέλω στα γρήγορα να μου πείτε το τι ακούτε για το flyover, γιατί υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία κατά διαστήματα. Και το δεύτερο, και έτσι θα κλείσουμε με τη ΔΕΘ, γιατί στη νέα χρονιά περιμένουμε, το ρεπορτάζ λέει, κάποιες ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για το πώς θα προχωρήσει το συγκεκριμένο project. Για το flyover υπάρχουν πολλά παράπονα, υπάρχει μεγάλη γκρίνια, λογικό και αυτονόητο. Υπάρχει ταλαιπωρία και εγώ έχω ταλαιπωρηθεί. Έτσι, έχω πλέξει, ειδικά όταν έρχεσαι, όταν κινείσαι από ανατολικά προς τα δυτικά, γίνεται χαμός. Το ίδιο βέβαια πρόβλημα είχαμε πριν από λίγο καιρό, όταν ήταν το αντίστροφο από την δυτική πλευρά προς την Ανατολή. Είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι σε λίγους μήνες πλέον μετράμε αντίστροφα, θα έχουμε και τη λειτουργία του μετρό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα υπάρξει μια αποσυμφόρηση αυτής της κυκλοφορίας, που ελπίζουμε τουλάχιστον αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όπως λένε και οι πινακίδες που τοποθετούνται συνήθως όταν εκτελούνται δημόσια έργα, η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, το έργο θα είναι μόνιμο. Το flyover είναι μια λύση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Είναι ένας δρόμος πάνω στον υφιστάμενο περιφερειακό δρόμο. Δυστυχώς, το άλλο έργο που κάποτε είχε γίνει μια προμελέτη, δηλαδή οι σύραγγες κάτω από τον Χορτιάτη, οι οποίες είχαν εξόδους στο Ρετζίκι, στο Πανόραμα και θα καταλήγανε και κάπου στη Συμβολή μετά τη σύραγγα εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα, στο δρόμο για Χαλκιδική. Αποδείχθηκε ότι είναι ένα έργο το οποίο θέλει πάρα πολλά λεφτά, ένα έργο φαραωνικό, θα ξεπερνούσε το 1.300 εκατομμύρια, τα οποία δεν υπάρχουν. Γι' αυτό το λόγο πήγαμε σε ένα έργο ύψους 370 εκατομμυρίων, για το οποίο μάλιστα η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει ότι θα πληρώνεται σταδιακά σε βάθος 30 χρόνων. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι δεν θα επιβαρυνθούν οι Έλληνες πολίτες, οι Θεσσαλονικοί, οι συμπατριώτες μας με διόδια ή οτιδήποτε άλλο. Θα είναι ένας γρήγορος δρόμος, λειτουργικός. Ότι υπάρχει ταλαιπωρία. Υπάρχει. Αρκεί να μην αλλάξει βέβαια αυτό, γιατί πολλά έχουμε ακούσει στο παρελθόν που δεν έγιναν όπως μας τα είχαν πει. Έχει υπογραφεί σύμβαση και ήδη τρέχουν, η κοινοπραξία που εκτελεί το έργο έχει πάρει και σχετικό δάνειο από τις τράπεζες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτό είναι το ένα ζήτημα.
Σε σχέση με την έκθεση, θέλω να πω ότι καθυστέρησε η ιστορία αυτή. Κάπου υπήρξε ένα διάστημα που λίγο πάγωσε. Χαίρομαι και εγώ που άκουσα πριν από λίγο καιρό τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο τον Μαρινάκη, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, να διαβεβαιώνει ότι μέσα στον Ιανουάριο θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις. Νομίζω ότι το project θα τρέξει η ανάπλαση της διεθνούς εκθέσεως στον υφιστάμενο χώρο, όπου βέβαια τα 80 στρέμματα από τα 170 θα δοθούν για να έχουμε το Μητροπολιτικό Πάρκο που στηρίζει τη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα είχαμε και την εξαγγελία από τον Πρωθυπουργό αλλά και από τον αρμόδιο Υπουργό ότι και άλλα 11 στρέμματα, τα οποία είναι αυτά που είναι το κλεισάκι της Αγίας Φωτεινής από την πάνω πλευρά του Παλέντε Σπορ, το ξέρετε και το ξέρουμε, Θεσσαλονικής, θα ενταχθούν και αυτά στο χώρο του Πρασίνου που θα γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο. Νομίζω ότι λίγη υπομονή για να ακούσουμε αυτό, για το έργο αυτό τι θα γίνει, και θεωρώ ότι είναι ένα έργο το οποίο θα προχωρήσει. Κύριε Γαράογλου, σας ευχαριστώ θερμά, σας εύχομαι καλές γιορτές. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία και βεβαίως εύχομαι και σε εσάς, την οικογένειά σας, τους συνεργάτες σας και όλους τους φίλους τηλεθεατές καλές γιορτές με υγεία και το 2024 να ελπίσουμε ότι θα είναι καλύτερο από κάθε προηγούμενη χρονιά. Αμήν. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα. Θα υποδεχθούμε σε λίγο τον πρόεδρο του ΣΕΒΕ, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας, τον κύριο Σίμω Διαμαντίδη. Να πω επίσης ότι ο τυχερός που κέρδισε τα μελομακάρονα Πάπα Σωτηρίου και θα γλυκάνει τις γιορτές του με τα υπέροχα γλυκίσματα Πάπα Σωτηρίου, όπου εσείς που έχετε κερδίσει θα πηγαίνετε να τα παραλάβετε μόνο από το κατάστημα Πασοτηρίου του Κέντρου στην Παύλου Μελά, εκεί απέναντι από τον Λευκό Πύργο, είναι ο κύριος Στέφανος Πολιτάκης. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.